είχα υποσχεθεί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δημήτρης Πέντζας από την Ένωση Ποτοπιών Λέσβου. Ένας άνθρωπος της αγοράς, της παραγωγής, της ελεύθερης οικονομίας, ένας άνθρωπος των εξαγωγών. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Κύριε Σπέντζα, οι ποτοπίες, όπως και όλες νομίζω οι οικονομικές δραστηριότητες του τόπου μας αυτή την περίοδο, πλήττονται βάναυσα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Βέβαια, είναι ένα παγκόσμιο θέμα, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν ξέρω πόσο μπορούμε να το πολεμήσουμε ο καθένας μόνος του, όλοι μαζί και όλα αυτά. Θέλω έτσι εν ολίγης να μιλήσουμε για τις συνέπειες όλης αυτής της κατάστασης στις δικές μας ποτοπίες εδώ της Λέσβου, που παράγουν το γνωστό, το ξακουστό, το αγαπημένο, το μυρωδάτο ούζο. Ναι. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μία σύμπνοια και μία συνεργασία όλων των ποτοπιών, έτσι ώστε να βρίσκουμε κάθε φορά τα προβλήματα και να αφουγκραζόμαστε ουσιαστικά το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Το πρόβλημα της κρίσης του κορονοϊού μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ στο νησί, όπως μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Και ειδικά τα δεύτερα μέτρα του σκληρού και του σκληρού lockdown έχουν επιφέρει μια πολύ μεγάλη πτώση στις πωλήσεις των εταιριών μας. Ναι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στον καταναλωτή μέσα από κάποια τελικά σημεία, όπως είναι κάβες και σούπερ μάρκετ. Ναι. Αυτό όμως φυσικά δεν σημαίνει ότι καλύπτει τη χασούρα, ας το πούμε πιο κοινά. Το χαμένο έδαφος. Ναι, δεν καλύπτεται. Το χαμένο έδαφος των πωλήσεων. Από το ουζερί και από την κρύα αγορά, mm-hmm. από την επιτόπια κατανάλωση. Mm-hmm. Mm-hmm. Να τα δούμε λίγο έτσι ένα-ένα. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι οι ποτοπίες εξαρτώνται άμεσα από τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης. Όχι μόνο στην Μυτιλίνη, γιατί φαντάζομαι δεν στέλνετε τα προϊόντα μόνο στη Μυτιλίνη, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ακριβώς. Ναι. Γιατί μείωση κατανάλωσης μιλάμε? Μιλάμε τουλάχιστον στην Ελλάδα, mm-hmm. Σε σύγκριση με το 19, μία μείωση του κλάδου του ούζου και των ποτών, mm-hmm. της τάξης του 32% και σε μία πτώση στο κανάλι της χονδρικής, το οποίο δίνει τα προϊόντα μας στα ουζερί και στα καφέ και στην εστίαση, mm-hmm. γενικότερα, mm-hmm. της τάξης του 55% με 52%. Μάλιστα. Ο τζίρος, αν μιλάμε για απώλειες τζίρου, γιατί απώλειες μιλάμε? Εκεί πέρα γύρω στη τάξη του 60% με 50% μεσοσταθμικά ανάλογα με την εταιρεία. Mm-hmm. Και πάντα θέλω να τονίζουμε ότι υπάρχουν και εταιρείες που δεν έχουν τα προϊόντα τους μέσα σε ένα κανάλι διανομής, σε ένα σούπερ μάρκετ, έτσι. Ναι, ναι. Που ναι. έχουν ακόμα χειρότερο πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες, ας πούμε, δίνουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά στην εστίαση. Βέβαια, ή σε κάποια μικρά τα μίνι μάρκετ της αγοράς και της γειτονιάς που λέμε. Ή στα ξενοδοχεία. Είναι και αυτό ένα θέμα, ένα ζήτημα. Όχι, τα ξενοδοχεία όμως κλείσανε φέτος. Mm-hmm. Δεν έχουν ανοίξει σχεδόν καθόλου το 20 και δεν βλέπουμε να ανοίξουν και το 21. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή να πούμε ότι ο κλάδος της ποτοπίας, της παραγωγής συνεπνευματοδών ποτών επηρεάζεται και από τον τουρισμό, έτσι. Γιατί ένα κανάλι διοχέτευσης των προϊόντων είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις. Σαφέστατα. Και ο τουρισμός είναι και το βαρύ πυροβολικό ή βαριά βιομηχανία, αν θέλετε να τη χαρακτηρίσουμε, της Ελλάδος. Mm-hmm. Συνεισφέρει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στο ΑΕΠ που έχει χαθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και να πούμε ότι και το δικό σας προϊόν, το ούζο, που είναι αυτό που παράγουν κατά κύριο λόγο οι δικές μας ποτοπίες εδώ, είναι συνδεδεμένο με τον τουρισμό, με τον ήλιο, με τη θάλασσα, με το καλοκαίρι, με τις διακοπές. Επομένως, το πλήγμα που δέχτηκε ο τουρισμός δέχτηκε αντίστοιχο πλήγμα και το προϊόν. Ακριβώς. Και έχουμε τονίσει επίσης επανειλημμένα ότι αυτό τώρα αφορά τα τελωνία που mm-hmm. πολλές φορές μιλάμε και με την ΑΔΕ, ότι τα καπνικά και τα πετρελοειδή και η βενζίνη εν ολίγης, τα οποία mm-hmm. έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης, uh-huh. που υπαγόμαστε και εμείς στις ίδιες αρχές και λογοδοτούμε, mm-hmm. δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ όσο τα αλκοολούχα ποτά, που έχουν πέσει τόσο πολύ οι πωλήσεις τους λόγω του lockdown. Εσείς ως Ένωση Ποτοπιών Λέσβου, αλλά και φαντάζομαι σε συνεννόηση και με άλλες ενώσεις σε όλη τη χώρα, γιατί δεν είστε η μοναδική ένωση, ναι. φαντάζομαι, έχετε κάνει ενέργειες ώστε να απαλλαγείτε ή να υπάρχει μια έκπτωση από αυτόν τον φόρο ειδικής κατανάλωσης?
πρώτα απ' όλα συνεργαζόμαστε και με το σύνδεσμο Ελλήνων Αποσταγματοποιών Ποτοποιών Ελλάδων. Mm-hmm. Και φυσικά μιλάμε και με άλλους συνδέσμους όπως είναι του Τυρνάβου και της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Που και αυτοί φαντάζομαι αντίστοιχες απώλειες έχουν μέσα. Τα ίδια προβλήματα. Mm-hmm. Και αυτομάτως πάντα κέρια αιτήματα και πάγια αιτήματά μας για φοροελαφρύνσεις ή για μια πίστοση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί ούτως ή άλλως εμείς πάντα θα πληρώνουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το mm-hmm. γνωρίζουμε. Mm-hmm. Τώρα, αν θα είναι μικρότερος που ετούμαστε κάθε φορά να μειωθεί, αυτό εξαρτάται φυσικά από πάρα πολλούς παράγοντες που δύσκολα να μπορέσει να γίνει κάτι άμεσα, αλλά η πανδημία κάθε φορά να δεν το λες. Είναι ένας παράγοντας για να γίνει αυτή η έκπτωση, αφού είναι ξεκάθαρο ότι ο κλάδος πλήττεται. Δεν πρέπει να υπάρξει μια σχετική μέρημνα σε συνεννόηση και με την Ευρώπη, δηλαδή να πιεστεί και προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να πιέσουμε κάθε φορά οποιαδήποτε κυβέρνηση, να, έτσι ώστε να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ειδικά στα αλκοολούχα ποτά και δει στο ούζο και στο τσίπουρο, έτσι, γιατί και mm-hmm. τα δύο είναι ελληνικά ποτά. Ελληνικά ποτά, παραδοσιακά βέβαια, ποτά. Βέβαια. Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις υποτοπίες της Λέσβου λειτουργούν κανονικά πλήρη, με το προσωπικό σε πλήρη απαρτία ή κάποιες είναι σε αναστολή, υπολειτουργούν? Πώς είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή το καθεστώς, έχετε εικόνα? Το καθεστώς στις περισσότερες υποτοπίες mm-hmm. είναι ότι ένα ποσοστό των υπαλλήλων έχει βγει σε αναστολή mm-hmm. ανάλογα με τις συμβάσεις που βγαίνουν για αναστολής εργασίας. Μάλιστα. Και κάποιες υπολειτουργούν γιατί δεν θα έχουν δουλειά, αυτό που γνωρίζω. Mm-hmm. Να υποθέσω ότι έχει μειωθεί σημαντικά και η παραγωγή, έτσι. Από εκεί που, παράδειγμα, θα κάνατε παραγωγή 500, να πω έναν τυχαίο αριθμό, δεν γνωρίζω καθόλου τις ποσότητες, 500 μπουκάλια τη μέρα, τώρα πέσετε, ας πούμε, στα 10, 50, 20. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και έχει μειωθεί και πάρα πολύ. Σαν κωδικός, αν θέλετε να το καταλάβουμε καλύτερα, mm-hmm. το καραφάκι. Το καραφάκι που είναι το κατεξοχήν, η κατεξοχήν φιάλη που θα είναι για το ουζερί και για την εστίαση. Α, δηλαδή οι πωλήσεις ναι. έχουν μειωθεί τελείως αυτό. Οι πωλήσεις και η παραγωγή είναι, υποθέσω. Ναι, εννοείται. Και τώρα πού δίνετε βάση? Δίνετε βάση σε κάποιο άλλο προϊόν ίσως για να μπορέσετε να καλύψετε λίγο τις απώλειες... σε κάποια άλλη συσκευασία, σε κάποιο άλλο κωδικό, σε κάποιο άλλο προϊόν ίσως? Όχι, γιατί αναγκαστικά ούζο παράγουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ξαφνικά ένα εξάμηνο και να βγάλουμε κάτι άλλο. Είναι δύσκολο. Ναι. Δίνουμε βάση όμως σε διαφορετικούς τρόπους πώλησης και διοχέτευσης των προϊόντων μας. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα? Σε e-shop που mm-hmm. υπάρχουν ανά την Ελλάδα mm-hmm. και αυτή τη στιγμή παίρνει ένα πολύ μεγάλο κεφάλι και αναπτύσσεται η αγορά μέσω του e-shop mm-hmm. και ο κόσμος ψωνίζει τα πάντα μέσα από εκεί λόγω mm-hmm. της πανδημίας. Mm-hmm. Φυσικά στην εξωστρέφεια και όσο μπορούμε σε εξαγωγές, γιατί κακά τα ψέματα οι εξαγωγές και το εξωτερικό το είχαν από πριν το e-shop, οπότε mm-hmm. έχουν ήδη στημένο ένα κανάλι διανομή mm-hmm. και προσπαθούμε όσο μπορούμε να βρούμε πώς θα πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Μάλιστα. Μέσα από αυτό το κομμάτι. Οι δικές μας εδώ υποτοπίες διαθέτουν ηλεκτρονικά καταστήματα από τα οποία οι καταναλωτές από όλο τον κόσμο μπορούν να παραγγείλουν κάτι, ας πούμε, που θέλουν, που τους αρέσει και δεν μπορούν να το βρουν στα καταστήματα. Οι δικές μας υποτοπίες, αυτό που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή και γνωρίζω, δεν mm-hmm. έχουμε προσωπικό... δεν έχουμε η καθεμία μας mm-hmm. e-shop mm-hmm. αλλά συνεργαζόμαστε με διάφορα e-shop ανά την Ελλάδα mm-hmm. που έχουν τιμές ραφιού, αν θέλετε να το πούμε mm-hmm. και αυτομάτως μπορεί ο καταναλωτής με ένα mail ή με ένα τηλέφωνο στην κάθε ποτοπία να ρωτήσει και να βρει τα προϊόντα μας σε όλη την Ελλάδα και επανάλογα και στον κόσμο. Mm-hmm, μάλιστα. Τι βλέπετε, κύριε Σπέντζα, καταρχήν να ρωτήσω αν οι δικές σας επιχειρήσεις, όπως όλες οι επιχειρήσεις βέβαια της Ελλάδας, δικαιούστε επιστρεπτέα προκαταβολή και όλα αυτά τα που γίνονται και μη επιστρεπτέα προκαταβολή που είχαμε την περιφέρεια Βορειοαιγαίου, αν έκαναν οι δικές σας επιχειρήσεις αίτηση να υπαχθείτε σε αυτές τις διευκολύνσεις? Έχουν, δικαιούμαστε φυσικά, γιατί mm-hmm. είμαστε ένας κλάδος που πλήττεται από την πανδημία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για να μπούμε στις μη επιστρεπτές σχέσεις και στα μέτρα της επιστρεπτέας προκαταβολής. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα με ψίχουλα δεν σώζεται κανένας.
δουλειά και να επανέλθουμε στην κανονικότητα ψάχνουμε να βρούμε. Με ένα σωσίβιο σωτηρίας απλά βγάζει, δεν είναι κάτι το σημαντικό. Παρόλο που δεν πάβει να είναι ένα μέτρο, αλλά αυτό δεν βοηθάει φυσικά στο να λειτουργούν οι επιχειρήσεις όπως λειτουργούσαν. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να λάβει ακόμη πιο γενναία υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που πλήττονται, όπως η δική σας, ας πούμε, όπως ο δικός σας ο κλάδος? Αυτό είναι μια... Ναι, θα μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα, αλλά όχι με μια... με 1.000 ευρώ και 2.000 για να βγάλεις το μήνα. Δηλαδή αυτό είναι... γελάνε και πέτρες. Ασπιρίνες σε μια ανίατη ασθένεια δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Τι θα μπορούσε να γίνει κατά την άποψή σας? Τι θα μπορούσε να γίνει? Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που κάνετε ως Ένωση Ποτοπιών για κάποια μέτρα? Οι προτάσεις μας ήταν ξεκάθαρες σε μια επιστολή που στείλαμε και στον Υπουργό Οικονομικών περί του φόρου κατανάλωσης και για φοροελαφρύνσεις ουσιαστικά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από εκεί και πέρα, προσωπικά αν με ρωτάτε και αυτό που μιλάμε με τους συναδέλφους είναι ότι υπάρχει μια αγανάκτηση εισαγωγικά και περιμένουμε να μπούμε κάποια στιγμή σε ροή κανονικότητας. Χωρίς on-off στην οικονομία, χωρίς στην αγορά, να υπάρχει μια ροή έτσι ώστε να δούμε να φαίνεται η άκρια του τούνελ που... Προς το παρόν δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Ναι. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, κύριε Σπέντζα, νομίζω ότι την άκρη του τούνελ θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε λίγο-λίγο μετά την Άνοιξη. Νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δηλαδή σε κανονικότητα θα επανέλθουμε Άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο. Μακάρι. Θα αντέξουν οι επιχειρήσεις και οι δικές σας επιχειρήσεις, υποτοπίες, τόσο καιρό σε αυτές τις συνθήκες? Και κάτι άλλο, φοβάστε μήπως έχουμε λουκέτα τελικά σε ιστορικές επιχειρήσεις έτσι, που παράγουν ούζο εδώ στο νησί μας? Πρώτα απ' όλα το αντεύχομαι και χτύπα ξύλο να μην γίνει κάτι τέτοιο. Όλοι μας. Έτσι, δηλαδή είναι το πιο άσχημο πράγμα να κλείνουν εταιρείες χρόνων από οποιοδήποτε κλάδο. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για την κοινωνία και για την οικονομία. Δυστυχώς όμως μπορεί να τα δούμε αυτά τα φαινόμενα τώρα. Το γνωρίζω. Ναι. Ελπίζω και θεωρώ ότι επειδή έχουμε και το χοντρικό εμπόριο δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα θα υπάρξει και φαίνεται αυτό στην εστίαση. Ναι. Που άμεσα και έμεσα μας επηρεάζει σίγουρα. Ναι. Άμα δεν έχουμε να διοικητεύσουμε κάπου τα προϊόντα μας, θα αρχίσουμε να υπάρχουν δυστοκία και κίνησης κεφαλαίου. Είναι οι κύριοι πελάτες σας, έτσι. Ναι. Βέβαια. Ναι. Ναι. Και οπότε αυτό φαίνεται. Αυτό, δηλαδή, αυτό βλέπουμε να έρχεται σιγά σιγά. Μιλάτε με ανθρώπους της εστίασης, κύριε Σπέντζα, με πελάτες σας, με φίλους, με γνωστούς που έχουν καταστήματα? Τι σας λένε? Η συγκεκριμένη είναι σε μια τελείως απεγνωσμένη κατάσταση. Γιατί οι περισσότεροι ήταν και σε ενίκεια, τρέχουν οι λογαριασμοί τους και είναι κλειστά οι άνθρωποι. Μάλιστα. Και υπάρχει και αυτοί θέλουν να μπουν, να ξεκινήσει σωστά να δουλεύει η αγορά με τα εμβόλια ή με οποιοδήποτε τρόπο και να ξεκινήσουν να δουλεύουν σωστά. Μάλιστα. Η κατάσταση είναι πράγματι πολύ δύσκολη, μας έχει επηρεάσει όλους. Εσείς θα έχετε κάποια απευθείας ίσως συνομιλία ή ένωσή σας ή ενώσεις τέλος πάντων των ποτοπιών με στελέχη της κυβέρνησης προκειμένου να εκφράσετε τα αιτήματά σας? Είδαμε την επιστολή που στείλατε. Κάποια απάντηση, κάποια αντίδραση ως προς αυτά που ζητάτε? Είχαμε τη Δευτέρα επίσης μια τηλεδιάσκεψη με την Επιτροπή των Οικονομικών Θεμάτων για λύση με την πανδημία. Κάθε φορά που γίνονται κάποιες τέτοιες τηλεδιασκέψεις προσπαθούμε να είμαστε κοντά ή τουλάχιστον να υποβάλουμε τα αιτήματά μας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι αυτή τη στιγμή και όλοι διαμαρτύρονται και προσπαθούν ο καθένας με τον τρόπο του να κερδίσει ή να επωφεληθεί κάτι, έτσι. Κακά τα ψέματα, είμαστε ένας δυνατός κλάδος, οπότε ακουγόμαστε καλά και δυνατά, γιατί υπάρχει σύμπνοια. Και βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχουμε καμία ξεκάθαρη απάντηση, αλλά θα πιέζουμε κάθε φορά έτσι ώστε να ακουγόμαστε. Και κάτι τελευταίο. Πιστεύετε ότι όταν με το καλό τελειώσει όλο αυτό και βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, θα μπορέσουν οι δικές σας οι εταιρείες, οι δικές σας
υποτοπίες της Λέσβου να επανέλθουν στην κατάσταση που ήταν πριν από την κρίση, γιατί πράγματι πριν από την κρίση είχατε κατακτήσει έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς και οι εξαγωγές πήγαιναν πολύ καλά σε όλες σχεδόν τις ποτοπίες του νησιού μας και φαινόταν ότι θα μπορέσετε να αναπτύξετε μια πολύ καλή δραστηριότητα και στο μέλλον. Πιστεύω ότι μετά την κρίση τίποτα σχετικά δεν θα είναι το ίδιο. Ναι. Θα δούμε καινούργια πράγματα. Από εκεί και πέρα όλες οι συνάδελφοι υποτοποιοί έχουν τόσο πείσμα και μεράκι για αυτό που κάνουμε που θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε να το ξανακερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το πιστεύει, θεωρώ συνάδελφος 100% το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ότι θα ξανακερδίσουμε το χαμένο έδαφος και ότι και στο εξωτερικό περιμένουμε πώς και πώς να ανοίξουμε, να κάνουμε εκθέσεις, να ξαναδοκιμάσει ο κόσμος τα ούζα και να επανέλθουμε. Ναι. Και όσο τραβήξει. Και όσο τραβήξει. Και όσο προσπαθούμε. Όσο αντέξουμε δηλαδή, ναι, με λίγα λόγια. Στο εξωτερικό τι γίνεται, τι σας λένε συνάδελφοι, συνεργάτες από εκεί. Και εκεί lockdown. Ναι. Με πιο ήρεμα μέτρα όμως, ενώ ότι μέχρι και το Δεκέμβριο νομίζω ότι δουλεύανε κάποιες στην Ευρώπη. Η εστίαση δεν είχε κλείσει όπως εμάς. Εμείς είμαστε από τα πιο σκληρά μέτρα που υπάρχουν. Ναι. Έχουμε λάβει. Δουλεύουν όλοι πια με το e-shop. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή τώρα πια που είναι κλειστά η εστίαση, δουλεύουν εμένα όμως καλά. Δουλεύουν με το e-shop, δηλαδή παραγγέλνουν οι καταναλωτές τα ποτά, ναι, στο σπίτι τους, με λίγα, ναι, λόγια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Καλά, δεν καλύπτεται το κενό, αλλά όπως λέμε, εντάξει, είναι ένα μπάλωμα στην ακριβώς κατάσταση αυτή τη δύσκολη που βιώνουμε. Κύριε Σπέντζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Νομίζω ότι μετά το lockdown, όταν πάνε καλά τα πράγματα, καλύτερα μάλλον από ό,τι πάνε τώρα, θα έχουμε την ευκαιρία να έρθετε εδώ στο Σούντε να κάνουμε μια συνέντευξη αναλυτική, έτσι. Σαφέστατα, εννοείται. Να δούμε και τα θετικά της υπόθεσης. Πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχουν εμφανιστεί. Πάντα έχουμε και κάποια θετικά, εννοείται. Ενώ ότι πάντα υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις. Ακόμα προσπαθούμε να δούμε το καλοκαίρι, όλα πάνε καλά, θα ξανακάνουμε το Ούζο Fest σε συνεργασία με το Δήμο. Πέρυσι δεν έγινε, έτσι. Ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις, ναι. Όχι, αλλά αυτό ότι προσπαθούμε σιγά σιγά να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι. Εμείς θα το χαρούμε πάντως το Ούζο Fest. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνει έτσι ένα γλέντι τρικούβερτο. Μακάρι. Εμείς να δείτε πόσο το περιμένουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για όλα. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.